αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο. Βρίσκονται οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες του Γερανίου Χανίων. Παράλληλα στην ακτογραμμή, χαράχτηκε χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση μία νέα κήτη για τον ποταμό Ιάρδανο. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα, άλλαξε η εκβολή του ποταμού. Έτσι ο Γερανιώτης δεν εκβάλλει κάθετα στη θάλασσα, αλλά κινείται πλέον παράλληλα στην ακτογραμμή, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. Το ποτάμι πάντα πήγαινε ευθεία. Φέτο τι έγινε, ήρθε από εδώ, έχει καταστρέψει όλη την παραλία. Δεν αισθάνεσαι, ακούς το κύμα της θάλασσας, αλλά ακούς ο χρόνος και το ριάκι να τρέχει από κάποιο ορεινό βουνό. Είναι καταπληκτικό το φαινόμενο αυτό. Τέλειο, και απορώ πως είναι έτσι ανεκμετάλλευτη η παραλία. Ενώ θα έπρεπε να έχει πολύ κόσμο. Παραλία σε δύο επίπεδα και με παρεμβολή ενός ποταμού. Οι λουόμενοι αναγκάζονται να κατέβουν από το πρώτο επίπεδο της παραλίας, να περάσουν μέσα από το ποτάμι για να κολυμπήσουν στη θάλασσα. Και τώρα είναι λιγότερο νερό. Πριν ήταν πολύ, δεν μπορούσαν να περάσουν. Ήταν και είναι παγωμένο το νερό. Είναι παγωμένο. Δεν ξέρω από πού έρχεται. Γιατί πήγαμε στις Βοκολιές προχθές και δεν είχε νερό το ποτάμι από εκεί. Πού έρχεται, δεν ξέρουμε. Οι επιχειρηματίες της περιοχής ζητούν την παρέμβαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για τη διευθέτηση της κήτης του ποταμού, ώστε η παραλία να επανέλθει στην αρχική της μορφή. Η περιφέρεια λέει θα έρθουμε να κάνουμε ένα έλεγχο, κάτι θα γίνει, θα δούμε. Λέω πότε του χρόνου. Αν ναι, να γίνει του χρόνου, αφήστε το. Από διαφορετική σκοπιά αντιμετωπίζουν το πρωτοφανές φαινόμενο επισκέπτες της περιοχής που είναι εντυπωσιασμένοι από το δημιούργημα της φύσης. Δεν νομίζω να ενοχλεί το ποτάμι, σα ίσα που έπρεπε να αξιοποιηθεί το ποτάμι. Εγώ έχω τον εγγονό και όταν ήρθε εδώ μου είπε δεν φεύγουμε από εδώ. Που είδε το ποτάμι. Θέλετε τα βόλτσαλα που έχει το ποτάμι. Είναι διπλό φαινόμενο πρώτα-πρώτα. Θάλασσα και ποτάμι. Δεν το βρίσκεις πουθενά. Δεν το έχω ξαναδεί σε παραλία. Το ζήτημα ωστόσο δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά κυρίως περιβαλλοντικό με επιπτώσεις και στο οικοσύστημα της περιοχής. Η παραλία του Γερανίου, στην οποία γίνεται οτοκία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, έγινε πια αφιλόξενη. Ούτε καρέτα-καρέτα ήρθανε φέτο. Ούτε μία, ενώ άλλες χρονιές 20 φωλιές, 20 φωλιές από καρέτα-καρέτα. Ανάλογο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στην παραλία του Ταυρονίτη. Σε άλλα σημεία του παραλιακού μετόπου του Γερανίου έγινε διαμόρφωση από τους ίδιους τους ξενοδόχους.